Οι εργαστηριακοί γιατροί που ανά την Ελλάδα και όπως μπορούν συνεχίζουν, γιατί υπάρχουν και τα πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα της κινητοποίησης τους, με τα κλειστά εργαστήρια, αν και ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ότι κακώς συνεχίζεται αυτή η απεργία, αναγνωρίζει σαφέστατα ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να τους φέρει τον ουρανό με τα άστρα. Τι θέλει να πει ο ποιητής, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Έτσι λοιπόν έχω καλέσει από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου το Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Νικόλα Θουράκη, όπως επίσης και το μέλος της διοίκησης, την κυρία Κατερίνα Ανδριανάκη, η οποία εκπροσωπεί τους εργαστηριακούς γιατρούς. Κυρία Ανδριανάκη, κύριε Λαθουράκη, καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές. Να ξεκινήσω από την κυρία Ανδριανάκη, αν μου επιτρέπετε, κύριε Λαθουράκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι θέλει να πει ο ποιητής ότι δεν μπορεί να σας φέρει, αν και σας καταλαβαίνει τον ουρανό με τα άστρα, κυρία Ανδριανάκη? Νομίζω ότι μας κοροϊδεύει. Αυτό. Τι θα πει αυτό? 12 χρόνια τώρα έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα. Είναι αυτός που δημιούργησε το clawback και το rebate. Τότε, για να βοηθήσουμε την Ελλάδα επί μνημονίων. Αυτή τη στιγμή μας είχε ζητήσει να κάνουμε μια έκπτωση ένα 10% στις εξετάσεις που εκτελούσαμε. Τώρα αυτό η έκπτωση, το rebate που υπάρχει στις εξετάσεις, έχει φτάσει ανάλογα με τον τζίρο που κάνουμε στο 50%, και στη συνέχεια, επειδή έχει ένα κλειστό προϋπολογισμό ο ΕΟΠΗ, αν εμείς εκτελέσουμε περισσότερες εξετάσεις, γιατί έρχονται οι άνθρωποι και εξετάζονται, που περνάει τον προϋπολογισμό, τα χρήματα τα επιπλέον που ζητάμε εμείς, γιατί τα έχουμε εκτελέσει, όχι μόνο δεν θα μας τα δώσει, αλλά επειδή έχει πέσει έξω, για να μην έχει αρνητικό ισοζύγιο, ζητάει να του τα δώσουμε εμείς. Άρα, όχι μόνο δεν μας έχει καταλάβει, μας εμπέζει κιόλας. Και είμαστε όλοι πάρα πολύ αγανακτισμένοι. Κύριε Λαθουράκη, εσείς τι λέτε? Νομίζω μας τα περιέγραψε πάρα πολύ ωραία και γλαφυρά η κυρία Ανδριανάκη. Το πρόβλημα υπάρχει εδώ και 12 χρόνια. Αυτό που ζητάμε από τον Υπουργό Υγείας είναι η πλήρης κατάργηση του κλομπάκ και του ριμπέτ, και όχι να εμπέζει έναν ολόκληρο κλάδο που αυτή τη στιγμή στηρίζει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αν καταρρεύσουν τα εργαστήρια, να ξέρετε ότι θα καταρρεύσει και η πρωτοβάθμια. Και καταραίοντας η πρωτοβάθμια, θα αρχίσουν να καταραίουν και τα νοσοκομεία, γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν τον φόρτο όλων αυτών των εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων. Άρα θα πρέπει να είναι λίγο πιο σοβαρός σε αυτά που λέει. Δεν θέλουμε τον ουρανό με τα άστρα. Θέλουν το δίκαιο, αυτό το οποίο δικαιούνται. Δηλαδή να αποζημιώνονται για τις εξετάσεις που εκτελούν. Τίποτα παραπάνω. Και να προσθέσω επίσης, αν μου επιτρέπετε, ότι οι εξετάσεις αυτές είναι του 1900, τιμές του 1991, οι οποίες έχουν υποκοστολογηθεί 2 φορές. Και επίσης να σας πω ότι ενώ εμείς ήμασταν ανοιχτοί την περίοδο της πανδημίας, που κανένας δεν μπορούσε να πλησιάσει τα νοσοκομεία, και σταθήκαμε ανοιχτοί με όλα όσα προβλήματα υπήρχαν τότε επί COVID, δεν είχαμε μάσκες, δεν είχαμε, νομίζω ξέρουμε όλοι, έτυχε, μας έβαλε και σε αυτή την περίοδο clawback και rebate. Γιατί εξετάσαμε τους ασθενείς? Γιατί είμαστε υπόλογοι αυτή τη στιγμή. 1,6 δις χρωστάμε τεχνητό χρέος όλοι οι εργαστηριακοί στην Ελλάδα. 1,6 δις. 1.700 εργαστήρια κινδυνεύουν, 1.400 εργαστήρια κινδυνεύουν να κλείσουν, με αποτέλεσμα, φανταστείτε, ότι μαζί με τους εργαζόμενους μας και τις οικογένειές μας, 27.000 άνθρωποι θα μείνουν εκτός, δεν θα έχουν ασφάλεια, δεν θα έχουν τίποτα. Ποιος είναι ο τελικός στόχος, κυρία Ανδριανάκη? Ο τελικός στόχος είναι να μπορεί, καταρχήν θέλω να ζητήσω ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη από όλους τους ασφαλισμένους θεοποί. Και εμείς είμαστε ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ, γιατροί. Δεν το κάνουμε επίτηδες για τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή να ταλαιπωρούνται. Προσπαθούμε όμως να κρατήσουμε τα ιατρεία μας ανοιχτά προς όφελος δικό τους. Εμείς θέλουμε να εξετάζουμε και τις εξετάσεις που κάνουμε να τις πληρωνόμαστε. Το πιο απλό. Εσείς αν πηγαίνατε, αν είχατε ένα εργοδότη και σας έλεγε, είχατε κανονίσει ότι θα πάρετε ένα μισθό 500 ευρώ, που εμείς δεν το έχουμε κανονίσει, δεν ξέρουμε ποτέ τέλος του μήνα τι θα πάρουμε. Και αντί για τα 500, σας έδινε τα 10 και τα υπόλοιπα σας έλεγε δεν μου βγαίνει, δώστε μου τα εσείς πίσω γιατί έχω χρέη.
θα συνεχίζατε να μένετε σε αυτόν τον εργοδότη. Εμείς 12 χρόνια τώρα υποστηρίζουμε τους ασφαλισμένους ΘΕΟΠΗ. Υποστηρίζουμε. Και ταυτόχρονα θέλω να σας πω ότι έχουμε ζητήσει να μπουν ορκωτοί λογιστές και δεν επιτρέπει. Δεν έχει κάνει ποτέ ισολογισμό αυτό. Να μπουν, μισό λεπτό, να μπουν ορκωτοί λογιστές που στα εργαστήρια, στον ΕΟΠΗ. Όχι, στον ΕΟΠΗ, γιατί κάνει ό,τι θέλει. Βγάζει ένα clawback το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Γιατί να είναι 35 τον ένα μήνα και τον άλλο 45, 54, 70. Έχει βάλει διαγνωστικές εξετάσεις στο μικροβιολογικό, οι οποίες είναι με μηδέν συμμετοχή. Και τις πληρώνουν την τσέπη τους οι μικροβιολόγοι. Εμείς οι ακτινολόγοι μας έβαλε ποιοτικά κριτήρια στα μηχανήματά μας, που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε, εννοείται, εξοπλισμένοι με τα τελευταία τεχνολογίας μηχανήματα, για να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στους εξεταζόμενους μας, και μας έβαλε ποιοτικά κριτήρια, που σημαίνει ότι πρέπει μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας χωρίς καμία επιδότηση, και ταυτόχρονα να έχουμε συμβόλαιο συντήρησης, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ υψηλό το κόστος. Μάλιστα. Γιατί, για να έχουμε ένα clawback, το οποίο δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Δεν μπορούμε, αδυνατούμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε όλοι με δάνεια και χρέη που δεν είναι δικά μας. Δεν είναι δικά μας. Λέτε ότι... μικροβιολόγοι και ακτινολόγοι, συγγνώμη ένα λεπτάκι, που θέλουν να πάρουν σύνταξη άνθρωποι, και επειδή αυτά είναι βεβαιωμένες οφειλές, που ποτέ δεν υπογράψαμε, δεν μας έδωσε ένα χαρτί να υπογράψουμε όταν κάναμε την αρχική σύμβαση τότε, το 2011, που ξεκίνησε ο ΕΟΠΗ το 2012, το 2011, που μπήκαμε στον ΕΟΠΗ, τότε που κλείσαν όλα τα ταμεία και υπογράψαμε. Μετά δεν υπογράψαμε κάποιο χαρτί για να πούμε ότι το clawback θα φτάνει στο 57 και στο 74. Θέλουν άνθρωποι να πάρουν σύνταξη και δεν μπορούν. Οι άνθρωποι που πεθαίνουν, οι εργαστηριακοί, τα παιδιά τους κάνουν αποποίηση κληρονομιάς για να μην πληρώσουν τα χρέη στο ΕΟΠΗ. Μάλιστα. Ωραίες καταστάσεις. Λέτε ότι ωστόσο έχετε ζητήσει να μπουν ορκωτοί λογιστές και δεν έχει γίνει δεκτό το αίτημα αυτό. Όχι βέβαια, όχι. Και δεν έχει γίνει και ποτέ ισολογισμό στο ΕΟΠΗ. Τώρα θα γίνει καταγγελία. Θα ξεκινήσει από εμάς, από εδώ, από το Ηράκλειο. Μάλιστα. Μετά από πρόταση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, του κ. Πατρενάκου. Μάλιστα. Όλα αυτά στη λογική του κ. Λαθουράκη, γεμίζουμε απλά τα ταμεία όπως το κάνανε με τους συνταξιούχους, το κάνουν και με τους εργαστηριακούς γιατρούς. Κόβουμε από που είναι χωρίς να ξέρει ο άλλος γιατί τα κόβεις. Προφανώς είναι πολιτικές οι αποφάσεις, ώστε να υπάρχει και κάλυψη των ασφαλισμένων στις πλάτες όμως των εργαστηριακών γιατρών, και δημιουργία και ενός χρέους, ο οποίος αυξάνει τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΗ, ο οποίος φαίνεται ότι είναι κερδοφόρος. Προφανώς λοιπόν εδώ, και καλώς θα μπουν οι ορκωτοί λογιστές, γιατί θα πρέπει να ελεγχθεί για ποιο λόγο ο ΕΟΠΗ δεν έχει δώσει ισολογισμούς τόσα χρόνια, και αν αυτό ενέχει και κάποια παρανομία. Mm. Αυτό νομίζω θα πρέπει να ελεγχθεί από εδώ και πέρα. Γιατί δεν μπορεί σε βάρος ενός ολόκληρου κλάδου να στηρίζονται πολιτικές καριέρες. Συγγνώμη. Αυτά είσαστε διατεθειμένοι και να του τα πείτε μούτρα κουτέλα, γιατί έρχονται και συναντήσεις, είτε σε περιθώρια εκδηλώσεων, είτε σε ραντεβού. Η αλήθεια είναι, κλείνετε μαζί του, θα του τα πείτε. Νομίζω ότι θα το συναντήσω τις επόμενες ώρες, όπως και την επόμενη Παρασκευή. Έχει γίνει ήδη μία συνάντηση με τον κύριο Άδωνη, ο οποίος μίλησε πάρα πολύ άσχημα στους συναδέλφους μας. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Ιατρικοί Σύλλογοι, Επιστημονικές Εταιρείες, νομίζω ή όχι. Ήταν μία εκπροσώπηση από όλη αυτή την κινητοποίηση που γίνεται, ναι. Και ταυτόχρονα, καταρχήν να πούμε ότι όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι στο μέρος, με το μέρος μας, όλοι, πανελλήνιος. Είναι και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, και ταυτόχρονα έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ και έχουμε ζητήσει πάρα πολύ να δούμε τον Πρωθυπουργό. Μία συνάδελφος η αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης κατάφερε πολύ λίγο στην περιοδία που έκανε στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή ούτε μας δίνει το δικαίωμα ούτε να παραστούμε μπροστά του, να του μιλήσουμε σαν άνθρωποι. Σας αποφεύγει, σας αποκλείει, αυτοκρατορική είναι αυτή η καινούργια τακτική. Ναι, ναι, και μας λέει ο Άδωνης πηγαίνετε στον Υπουργό Οικονομικών. Ο Υπουργός Οικονομικών λέει δεν έχω χρήματα.
Δηλαδή μας κοροϊδεύουν, μας εμπέζουν. Και από την άλλη τα ρίχνει στους κλινικούς γιατρούς, ξέρει ο κύριος Λατουράκης, γιατί αυτοί γράφουν εξετάσεις και εμείς γιατί εκτελούμε. Εμείς δηλαδή να μην εξυπηρετήσουμε τον Έλληνα ασφαλιζόμενο. Προφανώς το επόμενο επιχείρημα είναι γιατί υπάρχουν Έλληνες ασθενείς. Ακριβώς. Αυτό θα είναι το επόμενο επιχείρημα του Υπουργείου Υγείας. Μα τι λέτε, κύριε Λαθουράκη, γιατί αρρωσταίνουμε, θα μας πει στο τέλος. Ναι, ακριβώς. Το πιθανότερο είναι αυτό. Μάλιστα. Να μην κάνετε τον προληπτικό σας έλεγχο και βγάζει, διατυμπανίζει όλα αυτά τα προληπτικά που κάνουν για το μαστό, για το τεστ ΠΑΠ τώρα και όλα αυτά, τα οποία είναι εις βάρος μας. Εμείς ωραία. Θα τα πληρώσουμε από την τσέπη μας. Κρατάω λοιπόν δύο δεδομένα, κυρία Ανδριανάκη, από αυτά που λέτε. Θα το συμπληρώσετε αυτό που θέλετε να πείτε. Ένα, ότι από εδώ από το Ηράκλειο εσείς ζητάτε οι εργαστηριακοί γιατροί να έχετε και ισολογισμό, να σας δείξουν ισολογισμό, γιατί μπορεί και να έχει γίνει, έτσι. Να υπάρξει. Δεν έχει γίνει. Ζητάτε ο ισολογισμό. Ναι. Το έψαξε, δεν έχει γίνει. Ωραία. Δεν έχει γίνει. Ωραία. Όπως επίσης ζητάτε και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πανελληνίως τη ζητάμε. Mm-hmm. Όλοι προσπαθούμε, πανελληνίως, αυτή τη στιγμή αυτή η ομάδα που εκπροσωπεί, ζητάμε τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Δεν έχει γίνει. Επίσημη συνάντηση. Όχι μια στιγμή στον δρόμο. Και συγγνώμη που θα πω και το τελευταίο, για να δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμα, αλλά δεν είναι, θέλει να κλείσει εμάς, θέλει να κλείσει και τα δημόσια νοσοκομεία. Τι θα γίνει? Τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Αυτό που έγινε τώρα με την παιδοψυχιατρική. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Λαθουράκης πριν από λίγο. Σε λίγο θα λέει γιατί υπάρχουν και Έλληνες ασθενείς. Ακριβώς. Με αυτή τη λογική. Ναι. Διότι η εξίσωση, και το ξέρετε και εσείς, το ξέρει και ο κύριος Λαθουράκης, είναι τόσο εύκολη και τόσο απλή, είναι η κοινή λογική. Αλλά εκεί τα πράγματα είναι που δυσκολεύουν με την πολιτική που ακολουθούνται, ότι θα καταρρεύσει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αν κλείσουν τα εργαστήρια, θα πηγαίνουμε όλοι μας στα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία ούτως ή άλλως δεν αντέχουν ήδη κάποιο βάρος και μας στέλνουν έξω σε ιδιώτες, άρα θα καταρρεύσουν και τα νοσοκομεία, άρα δεν θα έχουμε τίποτα που να λέγεται ως περίθαλψη, ως δημόσια υγεία ή όποια πρόνοια μπορεί να έχει για να μας βοηθήσει. Τα πάντα επιπληρωμή, κύριε Λαθουράκη. Τα πάντα επιπληρωμή. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή το κράτος, εκμεταλλευόμενο ίσως και τη δεκαετία όλη αυτή της δημοσιονομικής προσαρμογής, χρεοκοπίας και τα χρόνια του COVID, έχει αυτό το μόνιμο επιχείρημα της έλλειψης χρηματοδότησης, η οποία όμως οδηγεί σε τεράστια προβλήματα. Και αυτά τώρα θα συζητήσουμε σήμερα, νομίζω ότι είμαι αρκετή πρόεδρο ιατρικών συλλόγων, αρκετή φορείς, στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ώστε να παρθούν και κάποιες αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις. Για πείτε μας ακριβώς σήμερα τι γίνεται και τι θα γίνει την άλλη Παρασκευή. Σήμερα υπάρχει μια εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όπου θα συγκεντρωθούμε αρκετοί φορείς από όλους τους συλλόγους της Ελλάδος, να συζητήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή και ο Έλληνας γιατρός, αλλά και το σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι εκεί θα καταλήξουμε σε κάποιες σοβαρές αποφάσεις, αφού μάλλον θα είναι και ο Υπουργός μαζί μας. Και την επόμενη εβδομάδα θα είναι πάλι μια εκδήλωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, όπου θα παραστεί ο κ. Γεωργιάδης και θα του εκθέσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και τις αποφάσεις που θα πάρουμε. Νομίζω δεν πάει άλλο στο σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Το τσουνάμι έρχεται, δυστυχώς δεν θα μιλάμε για καλές καταστάσεις από εδώ και πέρα. Και μην κοιτάτε την Κρήτη. Η Κρήτη βρίσκεται σε ένα καλό σημείο. Η υπόλοιπη Ελλάδα είναι πολύ χειρότερα από εμάς. Μάλιστα. Και αν σας πει τώρα και εσάς ότι δεν μπορεί να σας φέρει τον ουρανό μετάστρα, δεν ξέρω η δική σας η αντιμετώπιση μετά από αυτά τα οποία είπατε, μέχρι στιγμής, κύριε Λαθουράκη, ποια θα είναι? Η αλήθεια είναι ότι εμείς, όπως είπα, δεν ζητάμε τον ουρανό μετάστρα. Εμείς ζητάμε κοινή λογική και μια αντιμετώπιση δίκαιη. Τίποτα παραπάνω. Κύριε Ανδριανάκη. Ως όφελος και των γιατρών αλλά και των ασθενών. Έτσι. Να ολοκληρώσει η κυρία Ανδριανάκη. Ναι. Θέλω να ζητήσω άλλη μια φορά συγγνώμη από τον Έλληνα πολίτη του ΕΟΠΗ, ο οποίος αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται να κάνει τις εξετάσεις του και στο νοσοκομείο, γιατί δεν υπάρχει, και εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, το ακτινολογικό τμήμα του Βενιζελίου υπολειτουργεί. Εμείς οι ιδιώτες δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε άλλο τα ιατρία μας με τόσα χρέη.
δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, είμαστε απογοητευμένοι. Να σας πω ότι ευτυχώς αυτή μέχρι τώρα οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ που έρχονται στο ιατρείο και τις ενημερώνουμε είναι με το μέρος μας. Ζητάμε λοιπόν το αυτονόητο, να υπάρχει υγεία, να υπάρχει και η δημόσια και η ιδιωτική υγεία, να υπάρχει η σύμπραξη αυτών για το καλό του Έλληνα ασφαλισμένου, τίποτα άλλο, και να πληρωνόμαστε σαν άνθρωποι. Είμαστε εργαζόμενοι κι εμείς. Έτσι δεν είναι? Δεν ζητάμε κάτι. Το clawback αυτό το οποίο το εφήβραν να καταργηθεί. Να καταργηθεί και να καταργηθούν και αυτά τα τεχνητά χρέη που μας βαραίνουν στην πλάτη. Ναι, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είχε εφεύρει πριν από 11 χρόνια και το rebate και το clawback. Πρώτα ξεκίνησε το rebate, το οποίο ήταν μία έκπτωση, ένα 10% στις τιμές, το οποίο σας λέω αυτή τη στιγμή ότι φτάνει και στο 50% ανάλογα με τον τζίρο που κάνεις. Από το 10% το έφτασε στο 50%. Όσο πιο πολύ εξετάζεις, τόσο πιο πολύ με το που καταθέτεις στα COVID, με τιμές του 91 δύο φορές υποκοστολογημένες, και στη συνέχεια βάζει το clawback γιατί βγάζει, τους έχει βγάλει εκτός μετά το 12, και έρχεται και αναδρομικά και τα ζητάει. Δηλαδή απαράδεκτο, αναδρομικά μας έβαλε τις δόσεις 17, 13, 17, 17, 19, 19, 21, και τώρα από το 22 κάνει προείσπραξη. Μας κάνει προείσπραξη το clawback, χωρίς κανένα ισολογισμό, χωρίς κανένα ορκωτολογιστή. Εμείς δηλαδή από το 22 και τώρα προπληρώνουμε το clawback μας, χωρίς να ξέρουμε τελικά είναι ή δεν είναι τόσο. Μα γιατί? Είναι μια παράνοια. Χωρίς ισολογισμό και χωρίς έλεγχο. Κυρία Αδριανάκη, κύριε Λαθουράκη, περιμένουμε τα νεότερα. Σας ευχαριστώ και τους δύο για την ενημέρωση που μας δώσατε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Μας δώσατε το δικαίωμα να ενημερώσουμε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλά να είστε. Καλημέρα.